Πρόκειται για μια ορολογιακή βόμβα. Έτσι περιγράφουν την κατάσταση στο κέντρο μετανάστευσης του ΚΕΝΤ οι Βρετανοί πολιτικοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η δομή είναι σχεδιασμένη να φιλοξενεί έως 1.600 άτομα και όχι για παραπάνω από 24 ώρες. Παρ' όλα αυτά, την περασμένη Δευτέρα η κατάσταση ήταν απελπιστική, καθώς ο αριθμός άγγιξε τους 4.000. Ανάμεσά τους υπάρχουν πολλές γυναίκες και πάνω από 1.300 παιδιά. Εκατοντάδες μετανάστες απομακρύνθηκαν έπειτα από παρέμβαση των αρχών. Την Κυριακή, σε ένα άλλο κέντρο μεταναστών, κοντά στο λιμάνι του Ντόβερ, ένας άντρας πέταξε βόμβες βενζίνης και μετά αυτοκτόνησε. Ο Βρετανικός λαός αξίζει να γνωρίζει ποιο κόμμα έχει σοβαρές προθέσεις να σταματήσει την εισβολή στα νότια και ποιο όχι. 40.000 άνθρωποι έφτασαν στις νότιες ακτές μόνοι τους, μόνο αυτή τη χρονιά. Οι δηλώσεις Βρετανίδας Υπουργού Εσωτερικών προκάλεσαν αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση αποδοκιμάζει την μεταναστευτική της πολιτική και ζητά προσέγγιση του θέματος σε πιο ανθρώπινη βάση.